centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Στον κύριο Τσαλίκη που είναι μαζί μας για να δούμε τι έγινε χθες σε αυτή την φωτιά στην περιοχή Κάργα του Άργους. Και πραγματικά εδώ κυκλοφορούν και κάποια βίντεο. Είδαμε ανθρώπους να προσπαθούν να σώσουν άλογα ζώα, τα σπίτια τους. Λοιπόν, κύριε Τσαλίκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν δύσκολη χθεσινή ημέρα. Τι έγινε ακριβώς στο Άργος, στην περιοχή Κάργα? Ήταν δύσκολη, θα έλεγα, γύρω στις 5 και 4 το απόγευμα. Το απόγευμα, ναι. Εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά σε έκταση θερισμένων σιτοκαλαμιών. Να σταθούμε λίγο σε αυτό αρχικά και να το ξεκαθαρίσουμε. Επιτρέπεται αυτή την εποχή να καίμε αυτές τις καλαμιές, κύριε Τσαλίκη? Όχι, αυτή την εποχή δεν επιτρέπεται κανένα άναμα φωτιάς μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Και όταν λέμε αντιπυρική περίοδο, εννοούμε από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Φυσικά τότε δεν πώς μπαίνουν οι φωτιές, τότε πώς μπαίνουν, δηλαδή τι γίνεται ακριβώς? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίχως να είναι κάτι εξακριβωμένο, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε παρανές δρόμου. Άρα το πιθανότερο κάποιο αυτοκίνητο πέρασε, πέταξε κάποια κάφτρα τσιγάρου. Και του μάνιασε τόπος. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα φυσιούσε και αρκετά δυνατός άνεμος, ο οποίος μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στο έργο της κατάσβεσης. Επειδή έχουμε δει και πυροσβεστικά, όταν καίγονται διάφορες τέτοιες εκτάσεις, να είναι παραταγμένα, να φυλάνε, δηλαδή να ελέγχουν την φωτιά που μπαίνει σε καλαμιές, γι' αυτό το ρωτάω, δηλαδή πότε επιτρέπεται και πότε, ή αν παίρνουν ειδικές άδειες για να είστε και εσείς εκεί από κοντά, μη τυχόν γίνει κάτι. Δεν ξέρω τι ισχύει. Το κάψιμο των σιτοκαλαμιών απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύεται ρητά. Επιτρέπεται μόνο όρεξη του Υπουργείου Γεωργίας, αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, και θα πρέπει οπωσδήποτε να καεί η έκταση υθερισμένη. Αλλά και πάλι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να ανοιχτεί μεγάλη ζώνη περιμετρικά, να υπάρχει διάθεση κάποιες δεξαμενήσεις νερού. Μάλιστα. Καταλάβατε, η φωτιά να μπει στις ώρες που δεν υπάρχει ή έστω υπάρχει λιγότερος κίνδυνος επέκτασής της. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Τώρα εκεί πήγαν τα κλιμάκια κυρίως του Άργους. Βοήθησε η Καστοριά βεβαίως, ήταν επικεφαλής εκεί ο κύριος Αλεξίου. Αλλά όπως μας μεταφέρουν άνθρωποι που πάλεψαν με τη φωτιά εκεί, κάποιο σπίτι εκεί κοντά, υπήρχαν και άλογα, μπήκαν μέσα να τα σώσουν. Υπάρχουν έτσι σκηνές φοβερές πραγματικά, κύριε Τσαλίκη, που έγιναν χθες. Κοιτάξτε, σας είπα ότι το πρόβλημα του δημιούργησε περισσότερο ο άνεμος, ο δυνατός που έπαιρνε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Όσο αφορά τα αυτοκίνητα, τρία αυτοκίνητα υδροφόρα ήρθαν από το Άργος και ένα αυτοκίνητο υδροφόρο από την πυροσβεστική υπηρεσία Καστοριάς. Ναι, ναι. Επίσης, στην κατάσβεση πήρε μέρος μία υδροφόρα του Δήμου του Άργους Οριστικού και ένα μηχάνημα, ένα GCB, ένα σκαπτικό. Για τα άλογα που λέτε, να υπήρχε μια φάρμα με τρία άλογα τα οποία απομακρύνθηκαν άμεσα από τον ιδιοκτήτη. Επίσης κινδύνευσαν κάποιες αγρικατικίες που ήταν στην περιοχή. Ναι, γιατί η περιοχή αυτή είναι κοντά σε σπίτια, παιδιά. Είναι δηλαδή μια κατοικημένη περιοχή στο Άργος. Δεν είναι κάπου στο πουθενά αυτή η φωτιά. Ήταν κοντά στο Άργος. Ήταν δίπλα στο Άργος. Πάντα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι να σώσουμε πρώτα τις ανθρώπινες ζωές και τις ανθρώπινες περιοχές. Yeah. Οπότε οι ενέργειές μας χθες επικεντρώθηκαν στο να μην πλησιάσει η πυρκαγιά σε κατοικίες. Και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που μένουν εκεί και αυτοί που προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσο το δυνατόν και εσάς, αλλά και τις περιοχές τους, να μην έχουμε κάποια περαιτέρω ζημιά. Όμως, με κάθε ευκαιρία όμως, τέτοια δυσάρεστη ευκαιρία, κύριε Διοικητά, πάντα βγαίνει και ένα ηθικό δίδαγμα. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, γιατί κάπου μας έχουν πιάσει τα άλλα θέματα
και ορισμένα ναι. τα έχουμε αφήσει. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν για να μην έχουμε χειρότερα? Είναι η προσοχή που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε μπει ήδη εδώ στην περιοχή μας στους μήνες που το άναμα πυρκαγιάς είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Εντάξει, η απερισκεψία μας οδηγεί σε κάποιες πράξεις οι οποίες ναι. αποδεικνύονται ότι είναι, φέρουν μια δύσκολη κατάσταση γενικά. Τώρα, τι να πω, αν κάποιος καπνίζοντας ξεχάστηκε και πέταξε το τσιγάρο του από το παράθυρο. Και μπορεί να ήταν και πεζός, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Δηλαδή... Δεν υπάρχει δικαιολογία όμως. Υπάρχει για αυτό, δικαιολογία γι' αυτό, φυσικά. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τέλος πάντων. Να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν, πραγματικά, γιατί εδώ κινδύνευσαν χθες, κινδύνευσαν και περιουσίες. Οπότε να έχουμε όλοι μας το νου μας, πραγματικά. Ναι, και πάντως επαναλαμβάνω, το αίτιο της πυρκαγιάς πιθανολογείται ότι είναι αυτό. Πιθανολογείται. Ναι, δεν έχει αποφανθεί το ανακριτικό. Εσείς βέβαια εξετάζετε και το μέρος. Φυσικά. Ναι. Και θα καταλήξετε αν ήταν όντως από τσιγάρο ή αν επίτηδες ανθρώπινο χέρι έβαλε κάποια φωτιά. Έτσι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσαλίκη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι στιγμής πώς πάνε τα πράγματα στην περιοχή μας για αυτό το καλοκαίρι, φυσιολογικά? Είμαστε καλά. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και από άποψη οχημάτων και από άποψη προσωπικού. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν μέχρι στιγμής την κατάσταση. Είμαστε αισιόδοξοι. Ωραία, μακάρι να κυλήσουμε όλα καλά. Χωρίς παρατράγουδα αυτό το καλοκαίρι. Δεν θέλουμε και άλλα προβλήματα στο κεφάλι μας, πραγματικά, πέρα από αυτά που ήδη υπάρχουν και για την Καστοριά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαλίκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.